Με, κατά κάποιον τρόπο τα πρώτα έργα στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού βοήθειας έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω αυτού του μηχανισμού θα διατεθούν για φέτος συνολικά 300 εκατομμύρια ευρώ, ακόμα 200 εκατομμύρια για το 2017 και ακόμα 200 για το 2018. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάβει να αντιδρά με μονολάτεραλ ενέργειες και προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, παγκόσμιο πρόβλημα, σωστά το έθεσε ο κύριος Τηλιανίδης, με ευρωπαϊκό καθολικό τρόπο. Είναι σήμερα μια πολύ σημαντική ημέρα για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, διότι ξεκινάει ο νέος μηχανισμός βοήθειας έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Εδώ είναι ένας χώρος ο οποίος λειτουργεί υποδειγματικά. Ο Δήμος έκανε δύο διαδοχικές παραχωρήσεις. Φτάμε πια αισίως τα 2.000 άτομα περίπου που θα φιλοξενούνται. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα να αποδείξουμε ότι μπορούμε να λειτουργούμε και να συνεργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Κεντρική κυβέρνηση με τοπική αυτοδιοίκηση και βεβαίως και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.